συνεχόμενους. Ακούσαμε 3 πυροβολισμούς συνεχόμενους. Σηκώθηκα στο μπαλκόνι, είδα ένα νεαρό σε μηχανή να φεύγει με ταχύτητα προς Χολαργό. Μία κοπέλα η οποία βγήκε από το απέναντι σπίτι, πλησίασε το αυτοκίνητο, φώναξε «Είσαι καλά», δεν ανταποκρίθηκε. Πήραμε το 100. Κατεβήκαμε κάτω, διαπιστώσαμε, ο σύζυγος διαπίστωσε ότι το άτομο μέσα στο αυτοκίνητο είναι νεκρός. Ήρθε η αστυνομία και διεξάγονται έρευνες να δούνε... Πώς διαπίστωσε ότι είναι νεκρός, είχε αίματα? Ναι, είχε αίματα στο κεφάλι. Πιθανόν νεκρός. Πιθανόν νεκρός, γιατί δεν ανταποκρινόταν στο αν είναι καλά. Δεν πειράξανε τίποτα, δεν τον κουνήσανε καθόλου, γιατί άμεσα ήρθανε οι 3 πρώτοι αστυνομικοί. Ναι. Μετά ήρθαν το ΕΚΑΒ με ανακριτές. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο ακόμα, είναι γύρω στα 40 πρέπει να είναι το παλικάρι. Ναι. Ακούσατε, είπατε 3 πυροβολισμούς. 3 συνεχόμενους πυροβολισμούς. Ένας άντρας σε μηχανή με κράνος και έφυγε προς Χολαργό, προς τα πέρα. Προς Χολαργό, ναι. Μάλιστα.